επίθεση από μια επανδρομένα εναέρια οχήματα των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας δέχθηκε το πρωί τη Τρίτη η πρωτεύουσα τη Ρωσία. Μέσω ηλεκτρονικού πολέμου και αντιαεροπορικών συστημάτων πυράβλων και πυροβόλων όπλων, τα UAV κατεστάλησαν ή καταστράφηκαν. Γενικότερα υπάρχει ξεκάθαρη αίσθηση ότι οι επιθέσει αυτού του είδου πλησιάζουν όλο ένα και περισσότερο τη ρωσική πρωτεύουσα. Ενδεικτικό της κατάστασης στη ρωσική αντιαεροπορική ομπρέλα της πρωτεύουσα είναι η δήλωση του Πούτιν που παραδέχθηκε ότι το σύστημα εράμινας της Μόσχας χρειάζεται που παραδεχθηκε οτι το συστημα της Μόσχα χρειαζεται ακομα δουλεια ο Μιχαήλ Κονταρενόκ, στρατιωτικό αναλυτή, αναφέρει ότι η παρουσίαση οποιονδήποτε αξιώσεων και κατηγοριών κατά μονάδων που προορίζονται για κάλυψη αντιαεροπορικών πυράβλων για την περιοχή τη Μόσχα, σε κάθε περίπτωση είναι μακριά από τη σωστή κατεύθυνση. Επιβεβαιώνει ότι το σύστημα αεράμινα κοντά στη Μόσχα δεν προοριζόταν αρχικά για την καταπολέμηση μικρού μεγέθου και UAV χαμηλή ταχύτητα. Σύμφωνα με τον Ρώσο Αναλυτή για την αποτελεσματική καταπολέμηση των μη επανδρομένων αεροσκαφών, πρώτα απ' όλα χρειάζεται ένα αποτελεσματικό σύστημα αναγνώριση ραντάρ και επεξεργασία δεδομένων. Στο ανακατασκευασμένο σύστημα αναγνώριση ραντάρ, οι ζώνε ανείχνευση όλων των τύπων ραντάρ θα πρέπει να διασφαλίσουν την ανείχνευση και την παρακολούθηση όλων των πιθανών αερομεταφερόμενων αντικειμένων από εξαιρετικά χαμηλά υψόμετρα. Σε αυτό πρέπει να προσθέσουμε ότι σχεδόν όλοι οι τύποι σύγχρονων εντοπιστών χρειάζεται να προσθέσουν ένα οπτικό κανάλι συμπληρώνει. Εκτό από τα αντιαεροπορικά πυραυλικά συστήματα μικρού και μεσαίου βεληνεκούς, θα πρέπει να υπάρχουν πολεμικά ελικόπτερα εξοπλισμένα με πολυβόλα 12,7 χιλιοστών που θα συμμετέχουν στον αγώνα κατά των UAV. Ωστόσο, τα ελικόπτερα δεν θα μπορούν να φτάσουν τα UAV πολύ μακριά από όλου του τύπου. Επομένως για την καταστροφή drones χρειάζονται αεροσκάφη όπως το YAK-130 και ακόμη και ελαφρά αεροσκάφη στροβολοκινητήρα όπως το EMB314 Super Tucano της βραζιλιάνικης εταιρείας Embraer, εξοπλισμένα με μεγάλο αριθμό πολυβόλων, αναφέρει ο αναλυτής. Ο ηλεκτρονικό πόλεμο μπορεί σε μεγάλο βαθμό να ακυρώσει όλε τι δυνατότητε μάχη των UAV, αφού σε κάθε περίπτωση τα drones όλων των πιθανών τύπων διαθέτουν ραδιοφωνικά κανάλια, χωρί τα οποία η πλοήγηση και η μαχητική χρήση όπλων καθίστανται αδύνατοι. Επιπλέον αποτελεσματική θα είναι και η τύφλωση των καναλιών βίντεο, τα οποία θα είναι διαθέσιμα σε όλα σχεδόν τα UAV. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.